Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Δημήτρη Κάτσο. Είναι ιδιοκτήτης του κρεοπολίου στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμβαίνει. Κύριε Κάτσο, έχετε ξεκινήσει ήδη προετοιμασίες από ό,τι βλέπουμε. Προετοιμασίες ξεκίνησαν πριν 3-4 ημέρες. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να ψουμνήσει. Με άλλες χρονιές είναι λίγο πιο περισσότερη η ζήτηση. Ο κόσμος μένει στα σπίτια του με πιο λίγες υποσότητες όμως. Περιμένουμε εδώ να ξεκινήσει η δουλειά. Οπότε υπάρχει περισσότερος κόσμος μεν. Ωστόσο ο κόσμος που έρχεται παίρνει μικρότερες ποσότητες γιατί δεν θα έχουμε τα γνωστά πάρτι τα μεγάλα, τα πολυάριθμα όπως γινόταν στο παρελθόν. Ναι, ναι, σίγουρα. Μάλιστα. Τι αγοράζει ο κόσμος, κύριε Δημήτρη? Παραπάνω σουβλάκι, σεφταλιά, λουκάνικο, μπαστούρμα και παγιδάκι να αρνεί. Αυτά. Μάλιστα. Έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη μέρα αυτή? Για το πώς θα, πώς θα τους τα δώσετε, θα ετοιμάσετε? Οι απαιτήσεις είναι να είναι καλό το κρέας. Αυτά. Το μυστικό για καλό σουβλάκι? Μυστικό καλό σουβλάκι θέλει το κρέας, θέλει να μείνει στο ψυγείο, να μαλακώσει και μετά να, το, να μην είναι φρέσκο τέλεια. Πολύ πολύ ωραία. Εσείς πώς θα περάσετε την Τσικνοπέμπτη? Περιμένουμε εδώ στη δουλειά. Μας είπατε ότι ξεκινήσατε εδώ και 4 μέρες. Φαντάζομαι ότι και ο κόσμος άρχισε να έρχεται από πριν για να εξασφαλίσει τα κρέατα του. Έχει 3-4 μέρες που ξεκινήσε ο κόσμος να παίρνει τα κρέατα του. Αυτερούμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει. Κατερίνα, ναι. Μαρία, εντωμεταξύ βλέπουμε, παρακολουθούμε εικόνες από την περσινή Τσικνοπέμπτη και πώς γινόταν το ψήσιμο και ο χαμός που γινόταν και στη Λέμεσο και στη Λάρνακα και στη Λευκοσία. Παρακολουθούμε εικόνες και έχω να σου πω ότι επειδή συνδεθήκαμε πιο πριν μαζί με την συνάδελφο την Έρικα την Καβάζη, σε καμία περίπτωση οι δύο εικόνες δεν έχουν σχέση. Πού πας? Πας. Λοιπόν, θα σας δείξω και φέτος πώς θα ψήνουμε, Κατερίνα, γιατί στον χώρο εδώ στον οποίο βρισκόμαστε είναι και το είναι κρεοπολείο και δίπλα είναι το ψητοπολείο της οικογένειας. Έχω δίπλα μου την κυρία Μιλίτσα Κάτσου, η οποία είναι υπεύθυνη εδώ του ψητοπολείου. Βλέπετε ότι, έλα Μιλίτσα μου να δείξει εικόνα ο Ιάκωβος, οι φουκούδες έχουν πάρει φωτιά από νωρίς το πρωί, όπως ήθιστε να γίνεται. Εσείς συνήθως όμως δεν ανοίγετε τόσο πρωί, σωστά? Ναι, εντάξει, σαν σήμερα ήρθαμε από πιο νωρίς, εννοείται, γιατί έχουμε παραπάνω δουλειά, είναι η μέρα της δουλειάς σήμερα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι στην ώρα μας, έχουμε τις παραγγελίες μας. Μάλιστα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι παραγγελίες, ναι, έχετε πάρει ήδη παραγγελίες για σήμερα και από προηγούμενες? Ναι, από χτες, προχτές έχουν κανονίσει ο κόσμος για να είναι εντάξει, να είναι σίγουροι ότι... Για κάποια εργοστάσια, κάποια το σπίτι το μεσημέρι, παραπάνω είναι στις δουλειές τους που σαν εργάζονται, ναι. Τι ζητούν, τι παραγγέλνουν οι περισσότεροι? Είπα, είναι, που είναι το κλασικό, το σουβλάκι, το κοτόπουλο, οι σεφταλιές, που είναι το κλασικό, το λουκάνικο, το παστορμά. Έχουμε όμως η προτίμηση στις ποικιλίες μας. Ωραία. Δύο ποικιλίες, Μαρία, θα έρθω επενή. Ναι, οι οικογένειες που να μείνουν σπίτι φέτος, δεν θα πάνε κάπου αλλού, είναι με τις ποικιλίες, για να είναι... Έχει διάφορα, έχει διάφορα, έτσι. Λοιπόν, ο Ιάκωβος έχει μπει μέσα στη Τσίκνα, σας έχει δώσει μια γερή εικόνα της Τσικνοπέμπτης. Θέλω να μου πείτε, κυρία Κάτσου, σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές, η μέχρι στιγμής κίνηση και τα τηλεφωνήματα που παίρνετε είναι αυξημένα? Έχουμε, ναι, αρκετά, έχουμε, ναι, και παραπάνω φέτος ζητήσαμε παραπάνω βοήθεια, έτσι να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, να έχουμε τη βοήθεια από το προσωπικό. Μάλιστα. Οπότε συνήθως είστε εδώ λιγότερα άτομα, αλλά λόγω της συζήτησης έχετε φέρει περισσότερο προσωπικό. Ναι, σίγουρα έχουμε, για να είμαστε προετοιμασμένοι, περιμένουμε όλα, ναι. Αναμένετε μια δύσκολη μέρα για εσάς, μια μεγάλη μέρα. Μέχρι τι ώρα θα είστε εδώ να ψήνετε? Μέχρι τις 10 το βράδυ σίγουρα. Θα είμαστε σίγουρα, ναι. Λοιπόν, Κατερίνα αγαπητού, αυτά από εμάς. Μα τι αυτά, δεν κατάλαβα. Ένα λεπτό. Τι εννοείς αυτά από εσάς και δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε? Κατέγραψες τις παραγγελίες μας? Θα μου στείλετε μήνυμα γραπτός για να μην κάνω λάθος. Θα έχω όλες τις παραγγελίες εδώ, θα τις μεταφέρω στον κύριο Κάτσο να σας
Κάμι delivery. Τρέξαν τα σάλια μας, έχω να σου πω. Εντάξει, λοιπόν, μια ενισχυμένη καλοψημένα, σε παρακαλώ, με έξτρα μαϊντανό. Εντάξει, λοιπόν. Και οι υπόλοιποι θα σου στείλουν μήνυμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, είναι αλήθεια ότι τη φετινή Τσικνοπέμπτη κάπως έτσι θα την περάσουμε, πολύ πιο διαφορετικά από άλλες χρονιές, αλλά εξίσου όμως...